Ο μαθητής που μάγεψε είναι εδώ ή απομαγεύτηκε. Είναι. Είναι στους εθελοντές. Φέρτε τον να με εμπνέει. Καλησπέρα Ρόδος. Τον Ανάση, τι κάνεις εδώ ανάμεσα τόσοι επιστήμονες. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Σκεφτόμουν χθες το βράδυ, προσπαθώντας να ροκανίσω την αυτοεπίθεση του Θανάση. Επέστρεψα μετά στο σπίτι μου κουρασμένη, γιατί δεν ροκανίζεται εύκολα. Και σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει καταλληλότερο μέρος από τη Ρόδο για να πω αυτά που είχα στο μυαλό μου τον τελευταίο καιρό και από ό,τι διαπίστωσα τα είχαμε όλοι στο μυαλό μας, γιατί συντονιστήκαμε κατά έναν τρόπο. Όλοι λέμε κάπως το ίδιο από άλλη γωνία. Λοιπόν, το καλοκαίρι αυτό ήμουν στο Ξυλόκαστρο, στο σπίτι της αδελφής μου, δίπλα, παραθέρισε ένα κορίτσι από τη Ρόδο με το μωρό της. Και εκεί που κάναμε τα μπάνια μας και ήμασταν ξένοι, σκελιαζόμασταν, ξαφνικά γίναμε σαν μικροί ηρώδιδες, πονεμένοι όμως, αφήσαμε τη θάλασσα, πιάσαμε την τηλεόραση και παρακολουθούσαμε λεπτό το λεπτό την καταστροφή αυτού του πανέμορφου νησιού. Η κοπέλα, εμείς βλέπαμε βουβή, το κορίτσι, καθόταν μπροστά στην οθόνη και έλεγε κάθε τόσο, «Δεν του πιστεύω. Πώς έγινε αυτό. Πέφτω από τα σύννεφα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα από μία μέρα στην άλλη μέρα». Και της λέω, «Μην ανησυχείς, ακούσε ένα γδούπο γύρω-γύρω. Πέφτουν από τα σύννεφα από το 2010. Λοιπόν, τέρμα τα σύννεφα. Δεν έχει άλλα σύννεφα. Παιδιά, πέσαμε. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και νομίζω ότι σιγά-σιγά το παίρνουμε απόφαση ότι ζούμε αυτό που λέμε ενδιαφέρουσα εποχή, αλλά ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι όν συντηρητικό και δεν ενθουσιάζεται από τις ενδιαφέρουσες εποχές. Μόνο οι συγγραφείς, οι κοινωνικοί επιστήμονες και τέτοιοι τύποι ενθουσιάζονται. Οι άλλοι δεν το θέλουν. Αν δείτε εφημερίδα του 1939, ή του 1918, δηλαδή ένα χρόνο, 6 μήνες πριν ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ή ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, θα νομίζετε ότι everything is coming up roses. Όλα είναι καταπληκτικά, τίποτα δεν συμβαίνει, η καθημερινότητα είναι εξασφαλισμένη και διαρκής. Ο άνθρωπος δεν θέλει να πιστέψει ότι αυτό που ζει θα διαλυθεί. Δεν το θέλει. Όμως ζούμε στο επίκεντρο αυτής της εποχής. Το παλιό πέθανε, το καινούργιο γεννιέται με οδύνες, με σπασμούς, που είναι ο σεισμολόγος. Με πολλούς σεισμούς. Και αυτό θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Και πράγματι, τον επόμενο μήνα κάει και η Δαδιά, τον επόμενο μήνα πνίγει και η δικιά μου η πατρίδα, η Θεσσαλία, και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα θα γίνει. Μετά έγινε, ξεκινήσαμε, όπως ξέρετε, πριν από 13-14 χρόνια, χαλαρή με τις δουλειές μας, με τα λεφτά μας κτλ. Τα διακοποδάνεια, τα φορεματοδάνεια και τα ρέστα. Και ένα πρωί ξυπνήσαμε και μας είπαν, ξέρετε, πτωχεύσατε. Η μισή θα πουληθείτε, η άλλη μισή θα κοπεί ο μισθός σας στα δύο. Και τότε, ακριβώς επειδή είμαστε ανέτοιμοι για την αλλαγή, για οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμα και τις καλές, ξέρετε, είμαστε ανέτοιμοι ακόμα και τις καλές αλλαγές. Λοιπόν, τι κάναμε, όλη αυτή την ανασφάλεια τη στρέψαμε προς τα έξω. Και έτσι, χωριστήκαμε στα δύο, με φοβερό πρόκριμα του ποιος θα σκίσει το μνημόνιο. Λοιπόν, κανένας δεν έσκησε το μνημόνιο, όπως ξέρετε. Το μνημόνιο μας έσκησε αντίθετα στα δύο. Χωρίσαν οικογένειες, χωρίσαν φίλοι από παλιά, πάψαν να μιλούνται. Το μίσος κρεμάστηκε πάνω από την πόλη, ο Ζόφος. Και πάνω που πηγαίνουμε να το ξεπεράσουμε και αρχίζει να κινείται το πράγμα και να βρίσκονται κάποιες δουλειές και να προσπαθούμε να μπαντάρουμε λίγο τα τραύματα των σχέσεών μας. Ξυπνάμε ένα πρωί και μας λένε ότι όχι, 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 μην παντάρετε τραύμα των σχέσεων. Ο άλλος είναι εχθρός σου. Θα σε κολλήσει ένα περίεργο ιό και θα πεθάνεις. Μακριά λοιπόν και χλώριο στην ντομάτα. Αμέσως μετά, αφού χλωριώσαμε πολλές ντομάτες, δεν ξέραμε τι να κάνουμε την οργή του εγκλισμού σε μερικά τετραγωνικά, ούτε τα ποντίκια δεν αντέχουν σε λίγα τετραγωνικά. Επίσης, κανείς δεν παντρεύτηκε, έγινε με το τέρι του 24 ώρες, του 24ωρο. Και κανείς ούτε καν δεν έκανε παιδί για να είναι μαζί του 24 ώρες, του 24ωρο.
Κάπου θες θα το δώσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν πρωτοφανές. Εμείς πρωτοφανώς ανώριμοι και πάλι στρέψαμε προς τα έξω αυτή την οργή για το απροσδόκητο. Και τότε άρχισαν να αναφύονται θεωρίες, όπως ξέρετε. Εγώ προσωπικά άκουσα τη θεωρία, θα την έχετε μοιραστεί πολλοί από εσάς, ότι κάτω από το Central Park είναι γδαρμένα παιδάκια, τα οποία γδέρνουν ή Χίλαρη με τον Σόρος, διότι υπάρχει ένας αδένας εδώ πίσω, αν τα γδάρει ζωντανά όμως, προσοχή, μην επιχειρήσετε σε νεκρό παιδί, πρώτα το αφήνει ζωντανό και μετά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Ο σουρεαλισμός, η τρέλα, το οικονομικό, ας πούμε, δεν με πείραξε πολύ. Μπορώ να ζήσω με πολύ λίγα, μπορώ να φάω πάρα πολλά, έχω ταλέντο σε αυτό, αλλά δεν με ενοχλεί. Η τρέλα με ενοχλεί. Οπότε έπρεπε να βρω ένα τρόπο να επιβιώσω από αυτό το πράγμα, να βγω αλόβητη στο τέλος αυτού του πράγματος και όλων των άλλων που θα επακολουθήσουν. Η ερώτηση είναι, γιατί αντιδρούμε έτσι προς τα έξω? Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι? Γιατί ζήσαμε, οι μεγαλύτεροι, ζήσαμε σε έναν κόσμο αναλογικό, ο οποίος ο αναλογικός κόσμος είχε μερικά βαντάζ. Επίσης, ζήσαμε την εποχή Πασόκ, που σημαίνει δουλειές, οι έχοντες και μη κατέχοντες και τα λοιπά, μία αισιοδοξία που δεν στριζόταν πουθενά, αλλά δεν έχει σημασία. Είχαμε μία κάπως εγγενή αισιοδοξία. Η νέα γενιά, αυτή που εγώ δίδασκα πάντα το πρώτο έτος, παιδιά 18 χρονών. Ερχόμουν λοιπόν σε επαφή με 18 χρονών και τα έβλεπα ολοένα και πιο μπερδεμένα, ολοένα και πιο προβληματισμένα, ολοένα και πιο αγχωμένα. Έφτασε παιδί που μπορεί και να είναι εδώ και θα σας το μαρτυρήσει, να μου λέει την πρώτη μέρα που μπήκε στην αίθουσα, κυρία Διβάνη, θα μου δώσετε συστατική επιστολή. Του λέω, καλέ, κάτσε να κάτσεις στο δρανείο. Συστατική επιστολή θα χρειαστείς μετά από 4-5 χρόνια, αν τη χρειαστείς. Μπορεί να έχουν καταργηθεί μέχρι τότε. Λοιπόν, τρομερό άγχος. Αυτά λοιπόν τα παιδιά είναι τελείως απροετοίμαστα. Πρώτον, γιατί μεγάλωσαν, είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε με γονείς ελικόπτερα. Δηλαδή το παιδί, ακόμα και της πιο εργατικής γειτονιάς, ακόμα και της πιο, κάποτε τα παιδιά των εργατικών οικογενειών ήταν εργατικά χέρια, έτσι. Λοιπόν, των μεσαίων οικογενειών ήταν αλλά βοήθα τη μάνα σου να... Και εντάξει, και τα πλουσιόπαιδα άραζαν. Τώρα, όλα τα παιδιά είναι βασιλείς, δηλαδή θα τοποθετηθούν πάνω σε βάθρο, 1 ευρώ να έχει η οικογένεια, θα επενδυθεί στο παιδί. Φυσικά, όλα πρέπει να πάνε στο πανεπιστήμιο και να γίνουν τρομερές διάνοιες, ώστε το TEDx Ρόδου το μελλοντικό να τα καλέσει. Αλλιώς θα είναι σαν το Θανάση, τα ψάχνετε. Τι δουλειά έχω εγώ. Λοιπόν, αυτό για το παιδί είναι τεράστιο βάρος. Επίσης, είναι προστατευμένο ποικιλοτρόπος. Δηλαδή, εμείς όταν κάναμε κουτσουκέλες στο σχολείο ή δεν τα πηγαίναμε καλά στο σχολείο, παίρναμε τον έλεγχο, λέγαμε σε θέλει ο καθηγητής μπαμπά, πήγαινε ο καθηγητής και έλεγε πώς βγήκε έτσι αυτό το παιδί και ερχόταν και σου έλεγε καλά δεν τρέπεσαι λίγο, χαρτζηλίκι γιόγκα 2 εβδομάδες. Τώρα, αν το κάνεις αυτό σε ένα παιδί, σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, το έχω παρακολουθήσει, πηγαίνει ο γονιός και λέει, ποιος είσαι εσύ που είπες το παιδί μου αγράμματο. Προσωπικά, μπορώ να σας πω ότι μια γειτόνισσά μας είχε ένα παιδί τελείως ταγάρι, πολύ φιλικό προς εμένα, το λάτρευα, αλλά ήταν πατεώνας, πατεωνίσκος. Λοιπόν, Δευτέρα Γυμνασίου. Και έπαιρνε κάτι βαθμούς, πάτωνε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και έλεγε, ρε, μαμά, διαβάζω. Να στα λέω απ' έξω, μαμά, δεν ήξερε βέβαια. Και άρχισε να της λέει ρωμαιοκαθολική ιστορία, ό,τι να είναι. Και πήγε ο Ανίβας και είπε «Καρντάγκοντε λέντα εστ». Και αυτό το είπε και ο Μίχης Θεοδωράκης, έλεγε διάφορα τέτοια. Οπότε όταν τη φώναξαν στο σχολείο, της είπαν, κυρία μου, θα κοπεί το παιδί. Και λέει, μα τι λέτε, μου τα λέει απ' έξω όλα το παιδί, είναι διαβασμένο. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι γονείς ελικόπτερα που κάνουν τις εργασίες των παιδιών κτλ. Δεν τους επιτρέπουν να έχουν πραγματική διάδραση με τη ζωή, να φάνε τις μεταφορικές και ενίοτε τις πραγματικές καρπαζιές που δίνει η ζωή σε όλους μας, ώστε να μάθουμε, είναι προγύμναση αυτό το πράγμα. Ακολουθούν πολλές καρπαζιές στην ενήλικη ζωή.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι μεγάλωσε στην ψηφιακή εποχή, ζει στο διαδίκτυο. Που σημαίνει, ερωτεύεται στον ψηφιακό κόσμο, καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δουλεύει στον ψηφιακό κόσμο. Αλλά το ερωτεύεται είναι πιο χρήσιμο για να καταλάβει κανείς τι γίνεται. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, ψηφιακά ραντεβού που πηγαίνουν έκτακτα. Αμέσως ανεβαίνει η φλόγα, γίνεται το texting, γίνεται sexting, στέλνουμε και τίποτα γυμνά, μην τα στέλνετε, αλλού πάτε, αλλού έρχονται. Λοιπόν, τα βρίσκετε μπροστά σας μετά. Αυτό γίνεται σε ντε-τε. Και λέει, βρήκα κάποιον, τι καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Όταν έρχεται όμως η αποφράς μέρα να τον συναντήσεις τον άλλον και την άλλην τέτα-τέτ, εκεί πέφτει πανικός. Δεν ξέρεις πώς, δεν το έχεις ξανακάνει. Όλες οι επαφές σου είναι διαδικτυακές. Οπότε πας αρμές αναχινός να βρεις ελαττώματα, κουσούρια, ώστε να μην ανθίσει η σχέση. Και πραγματικά, άμα πας για να βρεις, θα βρεις πάρα πολλά κουσούρια. Λες, ο αράκας είναι έτσι, είναι αλλιώς και τα λοιπά. Μην επεκταθώ. Γυρνάς στο σπίτι, παίρνεις τον κολλητό και την κολλητή, λέει, α, μωρέ, δεν ήταν. Cancel. Γεια σου. Next. Αυτό βλέπετε ότι από όλες τις μπάντες είναι τελείως προστατευμένο. Και έτσι όταν θα βρεθεί μπροστά στην πραγματική ζωή και τις κλωτσιές που μας δίνει όλους, δεν θα ξέρει τι να κάνει. Και δεν θα κάνει το άλμα εις βάθος, να πει εγώ τι έχω κάνει τώρα, ποια είναι η θέση μου, πώς το χειρίζομαι. Αλλά κάνει το έξω. Ηθικό δίδαγμα. Επειδή αυτό δεν θα τελειώσει, επειδή αυτός είναι ο κόσμος μας, κύριε Κρυμιζή, δεν θα αλλάξει αυτό. Λοιπόν, θα πάρει πολλά χρόνια να αλλάξει και να σταθεροποιηθεί σε ένα άλλο επίπεδο. Πρέπει να αποκτήσουμε, και αυτό έρχομαι να πω εδώ, να το κάνουμε όπως ειδηδώ. Δηλαδή, πρέπει να αποκτήσουμε τρόπο να επιβιώνουμε. Το πρώτο από όλα που δίδασκε η διδό Σωτηρίου ήταν να είσαι ευλίγιστος. Ό,τι δεν λιγάει, σπάει. Να πηγαίνεις με το flow, που λένε go with the flow, που λένε οι Αμερικάνοι. Έρχεται αυτό για να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ θυμάμαι γραμματή στο πανεπιστήμιο, όταν ήρθαν τα πρώτα laptops δωρεάν από το Υπουργείο, να λένε, α, εγώ δεν ξέρω. Δεν υπάρχει αυτό, εγώ δεν ξέρω. Πρέπει να μάθεις. Η διδό Σωτηρίου τη διάλεξα όταν έγινε η πανδημία. Γιατί όπως σας είπα, εμένα τα χρήματα δεν είναι το θέμα μου, είναι τρέλα το θέμα μου. Εκεί έβαλα μπροστά αυτή τη στρατηγική επιβίωσης που έκανα από μικρή. Γιατί όπως ξέρετε, κανένας δεν μεγάλωσε και δεν έφτασε στη θέση που είναι βαδίζοντας ένα φωτεινό μονοπάτι με άνθη. Πολλά σκοτάδια συναντήσαμε στο δρόμο μας και άλλα τόσα θα συναντήσουμε. Όταν λοιπόν από μικρό παιδί συναντούσα σκοτάδια, αυτό που έκανα ήταν πρώτα απ' όλα γείωση, ρεαλισμός. Λοιπόν, εδώ έχουμε σκοτάδι. Απόλυτο σκοτάδι όμως δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχει μια μικρή αιστεία κάπου. Οπότε, εγώ έκανα focus την αιστεία, πλησίαζα την αιστεία, πλησίαζα τη μεγέθυνα, ώστε να με χωράει και να ζήσω σε αυτό το φωτεινό κουκούλι μέχρι να περάσει, να το σκεφτώ, να βρω τρόπο και να περάσει αυτό. Η διδό Σωτηρίου, όταν τη συνάντησα μπροστά μου, ήταν το mastermind αυτού του πράγματος. Η διδό, η πιο φωτεινή γυναίκα του 20ου αιώνα, κατά τη γνώμη μου, είχε την εξής ατυχία ή τύχη. Πρωταγωνίστησε σε όλες τις ζόρικες στιγμές που πέρασε η Ελλάδα στον 20ο αιώνα. Μικρασιατική καταστροφή, πρώτη μούρη, η διδό. Δικτατορία μεταξά, η διδό πρώτη μούρη. Αντίσταση κατά των Γερμανών, η διδό πρώτη μούρη. Εμφύλιος, η διδό. Χούντα, η διδό. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο ένας άνθρωπος να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των συμφορών. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο να επιζήσει. Δεν επέζησε μόνο. Επέζησε για να σας φτιάξω μια εικόνα. Γιατί δουλεύουμε με εικόνες, δρασκέλισε όλα τα ερείπια που βρήκε μπροστά της, φορώντας γούνα, μαργαριτάρια, άρωμα και ένα χαμόγελο που δεν έφευγε ποτέ από το πρόσωπό της και το οποίο το μοίραζε για να τραφούν κι άλλοι. Θα σας πω μόνο τέσσερα παραδείγματα, για να καταλάβετε, μικρά,
για να καταλάβετε πώς το χειριζόταν η Διδό. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι η Διδό γεννήθηκε το πρώτο λεμόνι, γιατί έλεγε «Έχεις λεμόνι ή θα κάνεις λεμονάδα». Τελείωσε. Δεν θα γίνει πορτοκάλι. Μην αρχίσεις και κλαις, εγώ φύτεψα πορτοκαλιά και πώς μου βγήκε λεμονιά. Λεμόνι έχεις. Λοιπόν, το πρώτο της λεμόνι ήταν ότι γεννήθηκε πολύ άσχημη. Μια εποχή, αρχές του 20ου αιώνα, όπου οι γυναίκες όφυλαν να είναι όμορφες, διακοσμητικές και αυτό ήταν το βασικό τους προσόν. Ακόμα χειρότερα ήταν σε μια οικογένεια που οι αδερφές της ήταν κουκλίτσες και η μαμά της πανέμορφη. Οπότε σαν να τις υπογράμμιζαν ότι εσύ είσαι χάλια. Η Διδό ούτε τα βάψε μαύρα. Υπερέλισμος πρώτα. Πρώτα προσγειωνόμαστε. Λέμε, λοιπόν, εγώ είμαι χάλια απ' έξω. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να γίνω καταπληκτική μέσα, ώστε να ξεχνάνε όταν με βλέπουν ότι το έξω είναι αυτό. Να βλέπουν το μέσα αυτή. Και το έκανε, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Διδό Σωτηρίου, ένα από τα πιο άσχημα κορίτσια της εποχής της, βρήκε τον καλύτερο σύζυγο όλων των εποχών, πραγματικά. Αν υπήρχε ρέπλικα, θα τον είχα πάρει παρά το γεγονός ότι είμαι κατά του γάμου. Και σε όλη της τη ζωή, πλάς, περιστοιχιζόταν από θαυμαστές και εραστές, παρακαλώ. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, γιατί είναι και μικρά παιδιά εδώ πέρα. Λοιπόν, δεύτερο. Η Διδό έζησε σε μια εποχή όπου οι γυναίκες απαγορευόταν να έχουν μόρφωση. Δεν έκατσε να κλάψει, ήταν ένα πλάσμα φτιαγμένο για να προχωρήσει, για να μορφωθεί, φιλοπερίεργο, ανοιχτό προς τον κόσμο. Δεν έκατσε να κλαίει τι αδικία, γιατί τα κορίτσια έτσι. Όχι. Είπε, δεν μπορώ να μορφωθώ επισήμως, θα μορφωθώ επισήμως. Θα ψάξω εγώ τη μόρφωσή μου. Πώς έρχεται η μόρφωση? Από βιβλία και ανθρώπους. Λοιπόν, άρχισε να. Στο σπίτι που μεγάλωσε μέσα, βιβλία δεν υπήρχαν. Οπότε άρχισε προς τα έξω να στρέφεται. Και ανακάλυψε, γιατί άμα ψάχνεις, βρίσκεις, όπως ξέρετε, έναν τρελό γείτονα, ο οποίος διάβαζε, σαν τρελός που ήταν, τα πάντα, καταπληκτικά βιβλία, όλους τους Ρώσους λογοτέχνες, τα πάντα. Και είχε τη συνήθεια, ας είναι καλά, μόλις το διαβάζει, να το αφήνει απ' έξω. Και πήγαινε εδώ, καιροφυλακτούσε, και όταν αυτός άφηνε το βιβλίο, πήγαινε, το μάζευε και το διάβαζε, ό,τι και να ήταν, σε μικρή ηλικία εδώ μεταξύ. Και μετά τσιμπούσε ανθρώπους. Όταν έβρισκε ανθρώπους, τους γινόταν τσιμπούρι. Και έβλεπε ότι κάτι μπορεί να τους μάθουν, τους έπαιρνε από πίσω. Είτε ήταν καθηγητές της, είτε ήταν. Πήγαινε στη δεξαμενή, ας πούμε, πήγαιναν οι αριστεροί διανοούμενοι της εποχής και κατσικωνόταν εκεί και άκουγε και αυτοί φιλοτιμιόταν, την πηγαίνανε θέατρο, της μιλούσανε. Μορφώθηκε μόνη της και έγινε ένα από τα πιο μορφωμένα κορίτσια της εποχής της. Έγινε δημοσιογράφος, καταπληκτική, συγγνώμη, και ήταν μέσα σ' όλα. Τρίτο περιστατικό, δεδομένο, λεμόνι δηλαδή. Αυτό είναι σκληρό λεμόνι. Στη μετεμφυλιακή εποχή βρέθηκε η Διδό, η οποία ήταν αρχισυντάκτρια του ριζοσπάστη τότε, να βλέπει την αδερφή της και τον σύντροφο της αδερφής της, τον Νίκο Μπελογιάννη, η αδερφή της ήταν η Έλλη Παπά, λοιπόν, να είναι στη φυλακή και να ετοιμάζονται να τους εκτελέσουν για προδοσία της χώρας και τα λοιπά, όπως τα λέγανε τότε. Η Έλλη ήταν και έγκυος επιπλέον. Η Διδό είχε τρομερή αδυναμία σε αυτή την αδερφή της τη μικρή. Τρομερή. Δεν έπαθε κατάθλιψη και ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα εκτελεστούν. Έτσι. Δεν έπαθε κατάθλιψη, δεν το έβαλε κάτω. Ξέρετε τι έκανε? Χώρισε τη μέρα της στα δύο. Είπε, πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα. Λοιπόν, επιστράτευσε ό,τι γνωστό είχε και επειδή ήταν αξιαγάπητη, είχε πάρα πολλούς γνωστούς και επειδή ήταν και του Αλωνιού και του Σαλωνιού, είχε γνωστούς και στα Αλώνια και στα Σαλώνια. Και επειδή δεν καταλάβαινε Χριστό και δεν τρεπόταν και πήγαινε μέσα στα όλα, τους είχε κινητοποιήσει όλους, όπως και τους διανοούμενους της αριστεράς, Αντρέ Ζιντ, Σάρτρ κτλ., τους οποίους γνώριζε, και ξένους δημοσιογράφους, τους οποίους έφερε εδώ, έκανε στρατηγικό πλάνο, ώστε να ντρέπονται οι στρατοδίκες για τις παρανομίες που κάνουν. Είχε τον ξένο τύπο εκεί, τον παγκόσμιο ξένο τύπο. Λοιπόν, το ένα σκέλος ήταν αυτό. Το άλλο σκέλος ποιο ήταν? Ντυνόταν και σενιαριζόταν, όπως σας είπαμε, τις γούνες και τα αρώματα και τα μαργαριτάρια. Έφτιαχνε, γιατί ήταν και μαγείρισε γκουρμέ, ως άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, έφτιαχνε ένα γκουρμέ ταψί με κάτι και έπαιρνε και ένα κλαδί αμυγδαλιάς.
Ποιος είπε για την δύναμη της πολυτέλειας, του περιτού? Μάκης. Λοιπόν, το περιτό δηλαδή, και πήγαινε στη φυλακή επισκεπτήριο. Μέχρι ο Πλάτωνας της είπε μια φορά, «Φρύδιθό μου, πώς πας έτσι στη φυλακή? Στη φυλακή πάμε. Τι μου βάλεις τα καλά σου, τα αρώματά σου, αμυγδαλιά? Θα σε περάσουν για τρελή». Του λέει, «Άκου, Πλάτωνα, εμείς τώρα δεν πάμε επίσκεψη. Πάμε με αποστολή. Πάμε να υψώσουμε το ηθικό τους. Κανείς που θα με δει έτσι δεν θα πιστέψει ότι θα εκτελεστεί αύριο». Φίλες και φίλοι, όταν έκανα την έρευνα για την βιογραφία της ζητός που έγραψα, ανακάλυψα δύο επιζώσες συγκρατούμενες της Έλλης, οι οποίες μου είπαν ακριβώς αυτό. Χωρίς να είναι σε χωριστά σπίτια, έτσι, χωρίς να είναι φυσικά συνεννοημένες μεταξύ τους, μας είπαν ότι δεν θα ζούσαμε αν δεν ερχόταν η Διδό, στολισμένη σαν φρεγάτα, με τα φαγητά τα σούπερ ουάου και τις αμυγδαλιές, και λέγαμε δεν μπορεί έτσι που είναι να μας εκτελέσουν, κάτι ξέρει. Απλώς δεν μπορεί να το πει γιατί είναι εδώ δεσμοφύλακες. Θα ζήσουμε. Τέταρτο και τελευταίο, για να μην σας κουράσω. Η Διδό δεν ήθελε ποτέ να κάνει παιδιά. Δεν ήθελε ούτε καν σκυλιά. Είχε τον ακάθιστο. Ήταν δημοσιογράφος, άνθρωπος που βρισκόταν μία εδώ, μία στη Ρώμη, μία... Δεν μπορούσε να κάτσει στον ίδιο τόπο. Λοιπόν, οπότε ήταν επίσης και υπεύθυνη και ήξερε το παιδί πρέπει να καθίσεις εκεί να το μεγαλώσεις όταν το κάνεις. Λοιπόν, είχε κάνει αυτή την επιλογή, ο Πλάτων συμφωνούσε, όλα καλά. Ξαφνικά της λένε, εκτελείται ο Μπελογιάννης, όπως ξέρετε, η αδελφή της δεν εκτελείται, αλλά το μωρό που γεννήθηκε μέσα στη φυλακή έγινε 3 ετών και έπρεπε να βγει από τη φυλακή. Οπότε ποιος θα τον αναλάβει? Οι γιαγιάδες ήταν πολύ μεγάλες, η θεία του, η Διδό. Η Διδό το πήρε χωρίς τεράστια προθυμία και άνοιγμα καρδιάς και δεν κάθισε να κλαψουρίζει και να, από μέσα της έστω και να λέει τι με βρήκε, αυτό που σχεδίαζα όλη μου τη ζωή μου να είμαι ελεύθερη, βρέθηκα εγώ με ένα παιδί που δεν το έκανα εγώ. Τι θα κάνω τώρα, πάει η καριέρα μου. Ζούσε για τη δημοσιογραφία. Τι έκανε, λέει, ακούστε τώρα, εδώ έχουμε ένα παιδί να μεγαλώσουμε. Άρα έχουμε και χρόνο, θα είμαστε μέσα στο σπίτι. Μήπως γίνω συγγραφέας? Και έγινε, κυρίες και κύριοι, συγγραφέας, επειδή πήρε τον Νίκο, Θεός χωρέστον, ένα γλυκύτατο πλάσμα, τι μιλούσε για αυτήν και γελούσανε τα μούτρα του. Και του λέω, Νίκο μου, πέθανε δυστυχώς, δεν είναι πια μαζί μας, ο Τζούνιορ Νίκος Μπελογιάννης. Του λέω, Νίκο μου, μιλάς για την θεία σου, και ενώ δεν το έκανε και τη μαμά του, γιατί η μαμά του τον μιλούσε, ήταν σοβαρός. Μόλις μιλούσε για τη Διδό, ένα χαμόγελο πλενόταν στο στόμα. Του λέω, μιλάς και γελάς. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι άτομο ήταν. Σου μετέδιδε ένα γέλιο. Έβλεπε βράχο, η μάνα μου λέει, όταν έβλεπε βράχο, ξέρετε, κομμουνίστρια Σταλίνα, παλαιάς εποχής, έβλεπε βράχο, ήταν με τη βάρκα, οπ, πάνω στο βράχο. Η Διδό έβλεπε βράχο, τσούκου τσούκου γύρω γύρω, τον περνούσε το βράχο. Αυτό ήταν η Διδό. Οπότε, θα κλείσω με αυτό. Κάντε το όπως η Διδό. Προσγειωθείτε πρώτα και μετά απογειωθείτε.